Α, πάμε στο έθνος που. Ορίστε, το πράσινο και το κόκκινο κυριαρχεί από πίσω από τον Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Αυτά είναι. Στο Τσίπρα η σκυτάλη της κεντροαριστεράς. Η Προοδευτική Συμμαχία σηματοδοτεί τη νέα αλλαγή του 2019. Ικανοποίηση του Μαξίμου για την απήχηση του μηνύματος. Φόφη γεννηματά, ο Τσίπρας είναι ο δημιουργός της παράταξης Νέας Δεξιάς. Νέα Δημοκρατία να τον αφήσουμε να τραγουδά τον Μπέλα Τσάο μέχρι οι πολίτες να του πούνε οριστικό τσάο. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι, παιδιά. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Δύο θέματα στην πρώτη σελίδα κυριαρχούν. Το πρώτο και το βασικότερο, νέα ρύθμιση με δύο κόφτες. 120 δόσεις στο τελικό σχέδιο για τα χρέη στην εφορία. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι κόβονται, ποια κριτήρια. Πιλότος ή όρικη προϋποθέσεις του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποιο θα είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης και η προθυμία για την ένταξη. Όλα αυτά στο 8ο σελίδο για την οικονομία. Δεύτερο θέμα, οι γνωστές συμμαχίες, Τσίπρα. Οι ανύπαρκτες μεταγραφές και η διεύρυνση με Τζουμάκα, γέφυρα πολιτικής εξαπάτησης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταγραφή του Υφυπουργού Μωραϊτη και της Φραγίδας της Δημοκρατικής Αριστεράς, παρόντες ως νέους ερχόμενοι, πολλοί υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών και εδώ πρώτο θέμα το Γαλάτσι. Με συνταγή Αντρέα στις κάλπες. Ποια στελέχη κεντροαριστεράς έδωσαν το παρόν στο Γαλάτσι. Νέα εποχή για το ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο στοίχημα τις ευρωεκλογές. Και ένας Τσίπρας σηκωμένος, με σηκωμένο το δεξί του χέρι. Το βασικό θέμα τα αυτά είναι. Ναι. Πώς και δεν είχε και τον Αντρέα στο Γαλάτσι. Τον Αντρέα τι είναι. Επόμενο συνέδριο, κάπου να έχουν. Δεν το άφησε η Λοΐζου, λέει, να παίξει. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο. Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Από την οικονομία το πρώτο θέμα. Αναδρομικά έως 25.000 ευρώ σε 6 κατηγορίες δικαιούχων. Αναλυτικός οδηγός για συνταξιούχους και αποστράτους. Στην πρώτη σελίδα επίσης. Απεύθυνση με ραγκούς, Τζουμάκα, Μπίστη, Παϊτέρη και δεκάδες πούλμαν. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Ο Παϊτέρης έχει φωτογραφηθεί με κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν, θέλω να σου πω. Ο Παϊτέρης, θέλω να σου πω, αυτό, το 12. Είναι αλήθεια. Το 12 ήταν, ανήκει στο δίκαιο Παϊτέρης. Του Τσοβόλα που είχε φύγει ο Τσοβόλας. Και ναι, το δίκη. Και ήταν και ο Πάντζας μες στο δίκη. Έτσι έγινε ο Πάντζας βουλευτής. Ο Παϊτέρης λοιπόν το 12 ήταν να γίνει υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν τον αφήσαν, ξέρεις γιατί, τον κόψαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τότε είχε πάει έξω από τον Κώστα Καραμαλή που είχε βγει ο Κώστας Καραμαλής το 2004 και έπαιξε, και έπαιζε κλαρίνο. Αυτά σου λέω κι εγώ. Ναι. Αλλά τι είναι δεξιός ο Παϊτέρης. Πάντα στη Δημοκρατική Αριστερά ήταν ο Παϊτέρης. Ναι, στο με τον Τσοβόλα. Τώρα θα είναι υποψήφιος μάλλον. Δημοκρατία. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Ο Τσίπρας, η απελπισία, η ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ έχει χρώμα βαθαίως Πασόκ. Και εδώ είναι πολύ ωραίο γιατί παίζει, θα μας τα πει και η Ανθή σε λίγο νομίζω, παίζει αυτή η ομπρέλα που είχε βγάλει ο Στέφανος. Ένας είναι ο Στέφανος, ο Τζουμάκας. Βλέπεις εδώ, Στέφανος Τζουμάκας, Β' Αθηνών, τότε, στις καλές εποχές, που ήταν από τους πρώτους σε ψήφους στη Β' Αθήνα. Αυτά είναι. Δεν εκτιμήθηκε από το κίνημα. Δεν εκτιμήθηκε. Δεν υποστηρίχθηκε από το κίνημα όσο έπρεπε. Για πάμε. Συνεχίζω με τον Λιφινιλελεύθερο. Σκανδαλίζονται για εκλογές. Ξαναζεσταίνουν τους και η βοήθεια της Νοβάρτης για να ξεφύγουν από τις αποκαλύψεις για τον Μανόλο του Παπά. Όσο πυκνώνουν τα στοιχεία, συνδέουν το αρματολό το γεγονό Πετσίτη Αρτεμίου Μαξίμου. Τόσο κορυφώνται οι πιέσεις για την ενέργεια εθνικών εκλογών το Μάιο. Όλα αυτά λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Εφημερίδα Φιλελεύθερο. Η Εσπρέσο κτίνο σκότωσε για εκδίκηση το αγγελούδι του. Οι υποψίες ότι το αναπατάει η γυναίκα του και οι καυγάδες. Ο 27χρονος πυροβόλησε το 4χρονο γιο του στο παιδικό δωμάτιο και αυτοκτόνησε. Βασικό θέμα στην Εσπρέσο. Θέλω να σου πω ότι το ίδιο θέμα υπάρχει και στη Σταρ. Με κλεμμένη καραμπίνα, λέει, σκότωσε το 4χρονο γιο του και αυτοκτόνησε. Στο σοκ στο Χαλάνδρι, λήγησαν ακόμα και οι αστυνομικοί μπροστά στο νεκρό παιδί. Είναι το βασικό θέμα. Οι αυτόπτες μάρτυρες έλεγαν εκεί πέρα ότι οι αστυνομικοί βγαίναν έξω κλαίγοντας. Έκλαιγαν οι άνθρωποι με αυτό που είδανε μέσα. Συνεχίζουμε με την αυτεμπορική. Επόμενη μέρα του Eurogroup. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο, ληξιπρόθεσμος οφειλές, κόκκινα δάνεια, αντικειμενικές αξίες, αποκατοικοποίησης. Το σχέδιο της κυβέρνησης παρουσιάζει η εφημερίδα για την αυτεμπορική. Τώρα, πότε θα γίνουν όλα αυτά και μέχρι πότε είναι ένα θέμα.